Την πραγματική έννοια της αλληλεγγύης δίδαξε με τη συγκινητική ενέργειά του ο κύριος Νουφρής Μιχαηλίδης, πρόσφυγας από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Είναι ο 88 χρονών συνταξιούχος που αποφάσισε να προσφέρει τη σύνταξή του και συγκεκριμένα το ποσό των 505 ευρώ στο Εθνικό Ταμείο Οικονομίας της Ελλάδας για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε επιστολή του με αποδέκτη τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είδα πόσον υποφέρουν οι λαοί και δύο ελληνικός λαός. Αυτά που πάθαμε εμείς προδιετίας. Το κακό συνεχίζεται. Και σκέφτηκα να στείλω αυτό το μικρό ποσό. Όχι πως θα σώσω την κατάσταση εγώ, αλλά ίσως να είναι ένα κίνητρο και για άλλους που έχουν λεφτά να βοηθήσουν την κατάσταση. Η συγκινητική του πράξη έγινε πρωτοσέλιδο σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, ενώ το τηλέφωνο στο μαγαζί του με ηλεκτρικά είδη στη Λεμεσό δεν σταμάτησε από χθες να χτυπά για να τον συγχαρούν. Ο ίδιος απλά απαντά ότι χρωστά στην Ελλάδα που του σπούδασε τρεις κορές. Λαοί που αγωνίζονται δεν πεθαίνουν. Όπως λέει και το τραγούδι, 7 φορές πέφτουνε και 8 σηκώνονται. Ελπίζω ο ελληνικός λαός και ο κυπριακός να βρουν τον δρόμο των καλών της ευημερίας μετά από τους αγώνες που διεξάγουν. Όσο για το πού θα ήθελε ο ίδιος να φτάσουν αυτά τα χρήματα. Εγώ θέλω να φτάσουν στο, όπως τα έστειλα, στο Εθνικό Ταμείο Οικονομίας και η κυβέρνηση θα τα δώσει εκεί που, όπου δει, εκεί που νομίζουν ότι τα χρειάζεται ο κόσμος. Όρφανα παιδιά, φτωχές οικογένειες. Μικρό ποσό είναι βέβαια, δεν είναι μεγάλο, αλλά είμαι σίγουρος ότι μερικοί άνθρωποι θα το εκτιμήσουν. Η πράξη του συγκίνησε ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως πληροφορούμαστε, σκοπεύει ενευθέτω χρόνο να επικοινωνήσει μαζί του για να τον ευχαριστήσει προσωπικά.